Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε ένα διαφορετικό και γρήγορο παστίτσιο που θα σας λύσει τα χέρια. Σε νερό που βράζει ρίχνουμε λίγο αλάτι, λίγο ελαιόλαδο, ένα κιλό βίδες ανάμεικτες, κατεβάζουμε τη φωτιά και αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουν. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Όταν είναι έτοιμες, τις σουρώνουμε. Αφαιρούμε την μευράνη από 500 γραμμάρια λουκάνικα. Αν είναι αρκετά σφιχτά, τα κάνουμε σαν κιμά στο μούλτι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Σε ένα τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο. Σοτάρουμε τον κιμά από τα λουκάνικα. Όταν πάρει χρώμα, ρίχνουμε 300 ml σάλτσα ντομάτας. Και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει. Λαδώνουμε το ταψί μας. Απλώνουμε τις μισές βίδες. Σκεπάζουμε με τον κιμά. Και τοποθετούμε τις υπόλοιπες βίδες. Σε ένα λίτρο γάλα διαλύουμε 6 κουταλιές αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τα σουρώνουμε σε μία κατσαρόλα. Ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να πήξουν. Όταν γίνει κρέμα, ενσωματώνουμε 50 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι, πιπέρι ,50 γραμμάρια τριμμένο κίτρινο τυρί και 2 αυγά. Απλώνουμε την κρέμα πάνω από τις βίδες. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Πασπαλίζουμε με 100 γραμμάρια κίτρινο τυρί. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Ευχαριστούμε τη Θεία Ελλάδα από τη Φλόρινα που μας έδωσε αυτή την υπέροχη συνταγή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!